Ο Αλεσάντρο Πρόντο, ο ψευτομεσίτης των διασύμων, ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά το γραφείο του ανακοίνωσε πως πέτυχε την πώληση ενός μικρού ακατοίκητου νησιού του Ιωνίου Πελάγου στο Αργεντίνο ποδοσφαιριστή Λιονέλ Μέση. Η είδηση, αν και απολύτως ψευδής, κάνει το γύρο του διαδικτύου από εχθές, καθώς ο Ιταλός μεσίτης, με διασυνδέσεις με τη μαφία και περάσματα από τις ιταλικές φυλακές για απάτες, διαθέτει ακόμα ένα ισχυρό δίκτυο καναλιών για να διαφημίζεται και να διατηρείται στον αφρό. Σύμφωνα με την είδηση που σαφώς εμπίπτει στην κατηγορία των fake news, ο Λιονέλ Μέση είναι ο νέος ιδιοκτήτης ενός ακατοίκητου νησιού του συμπλέγματος των Εχινάδων της νήσου Σοφίας. Η ενημέρωση της εταιρείας του πρώτου, Pronto Group Lint, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο παίκτης Λεό Μέση αγόρασε ένα νησί στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα το νησί νήσου Σοφία. Ο Λεό Μέση είναι ήδη πελάτης μας, έχοντας αγοράσει μέσω ημών ένα υπέροχο ρετυρέ στο Παρίσι. Μάλιστα το 2015 είχαν πάλι κυκλοφορήσει φήμες για το νησί αυτό, πως είχε δηλαδή αγοραστεί από τότε στο ζεύγος Τζολί Πιτ. Η Σοφία είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος Πεταλά, την Οξία, την Δρακονέρα και το Προβάτι που βρίσκεται απέναντι από τις αχτές της Αιτωλοκαρνανίας τις εκβολές του Αχελώου. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί στην ελληνική επικαιρότητα ο απατεώνας μεσίτης Αλεσάντο Πρόντο ήταν το Δεκέμβριο του 2016, όταν είχε στείλει από την εταιρεία του email που υποστήριζε πως το νησί Σκορπιός πουλήθηκε έναντι 280 εκατομμυρίων ευρώ με την οικογένεια Ριμπολόβλεφ, στην οποία ανήκει ο επίγειος παράδεισος του Ιωνίου, να διαψεύδει άμεσα και κατηγορηματικά την πώληση.